Να καλωσορίσουμε τώρα στο Σταρ τον Κώστα Μαρτάκη, ο οποίο είναι σήμερα μαζί μα. Έχει γενέθλια σήμερα, Καλησπέρα, δεν έχουμε τούρτα. Ναι. <laughs> δεν πειράζει, δεν πειράζει, εντάξει. <laughs> Καλώ ήρθα στο ε, Σταρ, Κώστα. Μου επιτρέπει να μιλάω στον ελληνικό. Εννοείται, εννοείται. Ε, Εγώ. ε, εννοείται. Έχει, ακούσαμε στο προηγούμενο βίντεο την Θωμαία Πέργη, η οποία είναι εξοργισμένη πλέον. Έχουμε τόσο καιρό, λέμε, να γίνουν ελληνικέ σειρέ, να γίνουν ελληνικέ παραγωγέ, να, γίνουν, να γίνει κάτι ελληνικό, να περάσει καλά ο κόσμο. Θεωρεί ότι αυτή η κριτική που σα γίνεται σα πικραίνει πια. Είναι υπερβάλλουν πια σε αυτή την κριτική. Προσωπικά η δική μου άποψη δεν νομίζω ότι υπερβάλλουν. Το εγώ το βλέπω ότι το κάνουν με χιούμορ και εκείνοι κάπω πρέπει να κάνουν τη δουλειά του. Ε, εμεί το κάνουμε για να περάσουμε πρώτα καλά εμεί και μετά ο κόσμο, να προσφέρουμε ψυχαγωγία μέσα από το τραγούδι ε, κάθε Κυριακή στον κόσμο που ζούμε σε πολύ δύσκολε εποχέ. Ε, και νομίζω το κάνουμε πολύ καλά. Μέχρι τώρα έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά του, μα κρίνουν, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Ναι, αλλά το να λε το τέλο τη καριέρα για το Μαϊά Πέργη, παραδείγματο χάρη, δεν είναι βαρύ. Ναι, Κατά είναι, μία έννοια. Είναι, είναι βαρύ, όντω. Είναι. Πολύ άνθρωποι. Δεν έχει ακουστεί χιλιά... σκληρή κριτική εδώ που τα λέμε. Δεν είναι τόσο. Όχι. Αλλά Ντάξει. σε κάθε περίπτωση, μεταξύ σα το συζητάτε αυτό. Εντάξει, υπάρχει μια συζήτηση, αλλά προσπαθούμε να περνάμε τόσο καλά εκεί που ε, βλέπουμε ένα τον άλλον έτσι τι μεταμορφώσει πώ κινόμαστε, που δεν, έχει, δεν, έχουμε πολύ χρόνο να συζητάμε όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ε, προσωπική μου άποψη είναι λίγο άσχημο να ακούγονται και ειδικά σε νέου ανθρώπου, που κι εγώ νέο είμαι, ναι, ναι. Ε, ότι που ξεκινάνε τώρα να λένε το τέλο τη καριέρα. Ένα τηλεοπτικό σόου είναι. Ε, μια πολύ ωραία παραγωγή. Ε, ο Αντένα μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μας και χειρίζει. έχει φιλανθρωπικό σκοπό κατά Έχει φιλανθρωπικό σκοπό και δεν πήγαμε να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί τραγουδιστέ ή καλοί ηθοποιοί. Μεταμφίαση είναι σε κάθε Ακριβώς. περίπτωση. Πήγαμε μην να είστε. περάσουμε καλά. Τώρα να μην λέγονται έτσι. Θεωρεί ότι είναι φοβέντες. κακοπροαίρετο αυτό. Εύχομαι, είναι να, μην απλά... είναι. Να, μην Εύχομαι είναι. να μην είναι. Εύχομαι ε, να μην είναι. Εμεί το κάνουμε με χιούμορ. Και όταν η κριτική είναι με χιούμορ, το καταλαβαίνω. Όταν είναι κακοπροαίρετη, είναι λίγο άσχημο. Είναι κακό, θα έλεγα. Είναι κακοπροαίρετη αν βρεθεί έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξή. Ε, για τους ηθοποιού, φαντάζομαι η μεταμφίεση και η μίμηση γενικά που είναι το αντικείμενο του σοου, είναι κάτι που είναι πιο στο κουστούμιο τους, στα μέτρα ε, ναι, τους. πιο κοντά τους, Για ναι. σας είναι πιο δύσκολο. Είναι λίγο πιο δύσκολο, χωρίς έτσι να θέλω να κάνω τους ε, θύματα τους ε, τραγουδιστές και να τους βάλω ότι είναι πιο δύσκολο για αυτούς. Ε, είναι πιο δύσκολο γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να τραγουδάμε, ε, να αλλάζουμε τη χρειά μας. Σε, σε, σε άλλου. έχουμε κάνει όση η πορεία μας μέχρι τώρα είναι με μια συγκεκριμένη ε, τοποθέτηση της φωνής Χρειά, και πρέπει. με μια το, συγκεκριμένη εμφάνιση και είναι λίγο δύσκολο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ το βλέπω ως ε, μια μουσιο, μου, μουσικοθεατρική παράσταση ναι. τριών λεπτών ουσιαστικά ναι, ναι. Ε, και προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά μπορώ. Και κέρδισες και μια Κυριακή. <laughs> Έτσι δεν είναι. <laughs> ναι. Έπρεπε να ντυθώ γυναίκα για να κερδίσω. <laughs> <laughs> Σημασία έχει ότι κέρδισε. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω να πάμε λίγο στην Eurovision. Την παρακολούθησε στην Eurovision. Παρακολούθησα, ναι, ε, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Σου άρεσε ο αγάθο. Μάρκο πάρα πολύ, και ο αγάθο και ο κοζαμόστρια. Νομίζω ότι ε, από το. Μηδέν ουσιαστικά. Ε, πήραμε μια πάρα πολύ υψηλή θέση στην Eurovision και χάρηκα πάρα πολύ για τα παιδιά. Για την ε, Κύπρο, άρεσε το τραγούδι της. Ε... Μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι αδικηθήκαμε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Έχει αποδείξει την αξία τη. Ε, ήταν η μόνη που θυμάμαι κιόλας, που βγήκε μόνη τη σκηνή. Που συνήθω έτσι βλέπουμε Ακριβώς. λίγο περίεργα σκηνικά Αλήθως. και φορέματα και τέτοια. Ήταν πολύ σε κάτι η εμφάνισή τη και στεναχωρέθηκα πολύ. Του χρόνου να την Eurovision. Άμα θέλετε κι εσείς, γιατί όχι. <laughs> 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 αυτό είναι μια καλή είδηση, λοιπόν. Ε, είσαι έτοιμο να προταθεί, είσαι έτοιμο να κατεβάσει τραγούδι, να το πω έτσι: εισαγωγικά το κατεβάσει. Κάθε χρόνο είμαι ανοιχτό στο θέμα Eurovision. Είναι ένα θεσμό που μ' αρέσει, παρακολουθώ και αγαπώ και στηρίζω. Ε, αλλά... Είναι η στιγμή του χρόνου αυτό, αυτή η χρονιά που έρχεται. Πιθανό να είναι. Μπορεί και ναι, δεν ξέρω. Θα, είσαι, θα έλεγα ότι το περιμένει πλέον. Δηλαδή είσαι στην, σε τροχιά ναι, δηλαδή, εντάξει, Δεν κάνω πρόταση. Είμαι εδώ είμαι. Πάρτε με και εμένα. Σου Αλλά σου άμα γύρω... βρούμε το καλό τραγούδι και έτσι οι συνθήκε είναι όπω πρέπει, νομίζω είναι σου πολύ καλό. Σου και ο Στέλιο Ρόγκο. Ένα πολύ καλό τραγούδι. Και η Βίκυ Γεροθόδωρου σε παραγωγή και του. Και η Βίκυ βέβαια. Ε, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Λέγεται Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Να. Ε, να. Ε, από την Platinum Records. Και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά τα πα καλά με τα καλοκαιρινά τραγούδια σου. Ε, ναι, έτσι έχω μια έφεση το καλοκαίρι. Ένα ξέρω. από τα πρώτα τραγούδια ήταν. Ε... Θέλω επικόντου διακοπέ. Το θυμάμαι όλοι μα. Θέλουμε επικόντου <laughs> διακοπέ. <laughs> <πω τα> <laughs> Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και είναι καλό ότι σου γράφουν δημιουργοί, αναγνωρισμένοι όπω θέλει ο Ρόκο, Βίκυρο Θόδωρο. Του Οσύ... ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Γιώργο Παπαδόπουλο μου έχει γράψει το βίσκο και ο Μάριο είναι ε, ε, πολλοί άνθρωποι που μου έχουν εμπιστευτεί εντό εγωγικών τα παιδιά του. Αυτό δεν είναι μια απάντηση στι κριτικέ που έχει δεχτεί κατά καιρού το γνώ σου γράφουν. Ο Στέλιος ο Ρόκος, παράδειγμα, χώρο, σου χάρη σου εμπιστεύει το τραγούδι του. Δεν ε, το βλέπω έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, έκατσε και εμπνεύστηκε μέσα από τη φωνή μου, από την mm. παρουσία μου στο χώρο να γράψει για μένα τραγούδι. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν το βλέπω όσο ότι α, τώρα θα σας δείξω εγώ. Μου γράφει το ίδιος ο Ρόκος. Δεν το βλέπω έτσι. Δεν βγάζεις τίποτα <laughs> κριτικό. Αυτό είναι αλήθεια σε κάθε περίπτωση. Θα κλείσω με μια ερώτηση. Θεωρείς από του πιο σεξι άντρες του κόσμου. Υπάρχει και, <laughs> κάτι και αυτό, μα έχει καταγραφεί, δεν το λέω εγώ. Πιστεύει ότι από το σεξ σύμβολο εισαγωγικά έχει ξεφύγει, κάνει βήματα παρακάτω, Σίγουρα η εμφάνισή μου με βοήθησε πάρα πολύ και στην αρχή. Και νομίζω όσο θα υπάρχει, ε, θα με βοηθάει. Όλου του ανθρώπου βοηθάει. Είναι πάρα πολύ ακριβώς, καλό αυτό. Ακριβώ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ε, επειδή δουλεύω πάρα πολύ και αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω, νομίζω ότι ο κόσμο δεν στέκεται πια μόνο στην εμφάνισή μου. Ε, αρέσουν τα τραγούδια μου, με εμπιστεύονται σαν καλλιτέχνη, έρχονται στα μαγαζιά που εμφανίζομαι να με δούνε και αυτό με κάνει πάρα πολύ περήφανο. Και αυτό είναι και το βασικό θα έλεγα. Είσαι πολύ συμπαθής και σε άνδρες και σε γυναίκες. Αυτό έχει σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Μαρδάκη, που είσαι σταρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φεστιβάλ των κανών ολοκληρω...